θυμίσω δύο πράγματα. Ήταν τον Οκτώβρη πέρσι που τα σωματεία των αυτεργατών, οι λιμενεργάτες και εσείς, είχαμε κατέβει σε κοινή απεργιακή συγκέντρωση 24ωρη με αφορμή τα θέματα υγείας και ασφάλειας. Τότε είχαμε πάει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και τους είχαμε θέσει το ζήτημα ότι στους χώρους δουλειάς μας, απάκρις άκρης όλο το λιμάνι, είναι ένα μέρος όπου καθημερινά υπάρχουν δεκάδες ατυχήματα και ο κίνδυνος να υπάρχουν νεκροί είναι τεράστιος. Ούτε μάντιδες είμαστε, ούτε έχουμε καμιά γυάλινη σφαίρα, ξέρουμε τι βιώνουμε στο πετσί μας. Για άλλη μια φορά κλείσανε τα μάτια και τα αυτιά, τότε είχαμε πάει και τους είχαμε πει ότι θα φτάσουμε πάλι να τους φέρουμε εδώ πέρα, γιατί ούτε νοσοκομεία δεν έχετε για τους τραυματίες μας και για τους νεκρούς μας. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι λιμενεργάτες, οι ναυτεργάτες, εδώ πέρα οι ζωνάδες έχουν πολύ πικρή πειρά. Αυτή η κατάσταση πρέπει πλέον να λάβει τέλος. Είναι ζήτημα εδώ και τώρα ο αγώνας ο δικός σας να γίνει αγώνας όλης της περιοχής, να μην έχουμε άλλο νεκρό, να μην κατεβαίνετε από τη σκάλα εσείς και από τα βαπόρια εμείς και κάθε φορά να μετριόμαστε και να λέμε ποιος θα λείπει. Δεν είναι αυτό κανονικότητα. Δεν είναι αυτό κανονικότητα. Αυτό γίνεται γιατί όλα γίνονται στο όνομα του σκονό μας και του κέρδους. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η ανάπτυξη που μας βαφτίζουν, αυτή είναι η κατάσταση που επικαλούνται σε όλους μας την επόμενη μέρα να θεωρήσουμε ότι αυτή θα είναι η ζωή μας. Τελειώνει αυτό το παιχνίδι σήμερα. Προχωράμε εδώ πέρα το εργατικό κέντρο Πειραιά και τα σωματεία, δεκάδες σωματεία θα είναι δίπλα σας γιατί είναι αγώνας για όλους, όπως έγινε το προηγούμενο διάστημα και με το τραγικό έγκλημα Σατέπι. Ο λαός περιοχής θα αγκαλιάσει αυτόν τον αγώνα και είμαστε εδώ πέρα δίπλα μαζί σας. Δεν είστε μόνοι σας. Κάθε ένας που χάνεται είναι σαν να χάνεται από κάθε χώρο δουλειάς. Κάθε νίκη που έχουμε είναι σαν να νικάμε όλοι. Καλή δύναμη. Θα προχωρήσουμε συνέχεια στο σχεδιασμό που έχει το συνδικάτο να πάμε όπως είπαμε γύρω στις 10 Σωτήρη. Έλα, γύρω στις 10 τι ώρα είσαι. Ναι. Ωραία, θα τα πούνε τώρα τα παιδιά. Κανένας δεν είναι μόνος του. Πρέπει τώρα εδώ πέρα να πάμε και να πάρουν να πάρουν σ' άκρη το μήνυμα ότι οι εργαζόμενοι και στη ζώνη και παντού δεν έχουν πει τελευταία τους λέξη. Καλή δύναμη. Μια άσχημη μέρα. Θέλω να εκφράσουμε εκ μέρους όλων των εργαζομένων τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και σε όλους τους οικογενειακούς φίλους. Σήμερα τρινούνε τον αδικοχαμένο συνάδελφο. Να εκφράσουμε την καταπραστικά και τη γρήγορη ανάρρωση στους συναδέλφους από το αρχικές συμβάν αυτό και από όλα αυτά τα συμβάν που έχουν τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο διάστημα προβλήματα. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους συνάδελφους. Στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων. Είμαστε μαζί σε αυτόν τον αγώνα και οι εργαζόμενοι στο ναυπηγείο Σκαραμαγκά. Έχουμε επικοινωνία με το Συνδικάτο Μετάλλου. Συχνή επικοινωνία και μέλημά μας είναι τα προβλήματα των εργαζομένων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση σήμερα, ένα από τα προβλήματα είναι και η υγιεινή και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Με αφορμή το χθεσινό συμβάν και τα γεγονότα που έχουν συμβεί στο τελευταίο διάστημα, εμείς προτείνουμε ότι πρέπει άμεσα το Υπουργείο Εργασίας να αναλάβει τις ευθύνες. Το Λιμεναρχείο να ασκεί ελέγχους. Δεν μπορούμε, συνάδελφοι, να δουλεύουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Προς όφελος των εργοδοτών. Δυστυχώς, όλοι οι εργοδότες, αυτό το βιώνουμε και εμείς μέσα σε ένα ναυπηγείο που υπάρχει Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας, μας θέσανε πολλά προβλήματα, θέλοντας να απαξιώσουν την Επιτροπή. Οι Επιτροπές, το είπε και ο Σωτήρης προηγουμένως, πρέπει να υπάρχουν και να είναι δίπλα στους εργαζόμενους. Πρέπει εμείς να αναλάβουμε, έχουμε υποχρέωση απέναντι στον εργαζόμενο, να αναλάβουμε την ευθύνη, έτσι ώστε να υπάρχει ασφαλές περιβάλλον για όλους μας. Εμείς, όφελός μας είναι να υπάρχουν συνθήκες εργασίας για να μπορούμε να γυρίζουμε την επόμενη μέρα, την επόμενη ώρα στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας. Πρέπει λοιπόν και προτείνουμε σε αυτό το πλαίσιο που έβαλε και ο Σωτήρης, ναι στον αγώνα, αλλά
θα πρέπει να υπάρξουν, και το αναφέρομαι και στο δελτίο μας τύπου, υποχρεωτικές επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε όλα τα κατασκευαζόμενα και επισκευαζόμενα πλοία. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος τώρα άμεσα. Είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει ο νόμος, έτσι ώστε ο τεχνικός ασφαλείας, να μην μπορεί να αναλαμβάνει μέχρι και 6 πλοία και να πηγαίνει στο πλοίο για μισή ώρα και μία ώρα περίπου. Ανάλογος των αριθμών των εργαζομένων. Ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει να είναι επί του πλοίου. Συμφωνούμε πλήρως με τον Σωτήρη. Πρέπει επίσης να υπάρχει εκτίμηση κινδύνου, συνάδελφε. Πρέπει στα πλοία να υπάρχει εκτίμηση κινδύνου. Ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση να καταθέτει την εκτίμηση κινδύνου και να εφαρμοστεί ο νόμος του Προεδρικού Διάταγμα 70-90. Είναι μέτρα που μόνο έτσι θα μπορέσουμε την επόμενη μέρα να νιώθουμε ασφαλείς στην εργασία μας. Χαιρετίζουμε λοιπόν, συνάδελφοι, τον αγώνα. Αισιοδοξούμε ότι θα ακουστούμε και είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε αυτό που πρέπει απέναντι σε όλους. Εμείς θα το παλέψουμε, θα στηρίξουμε τον αγώνα όλων και μαζί θα πολεμήσουμε για την επόμενη μέρα. Για τα δικαιώματά μας, για τις ελευθερίες μας, για τους μισθούς μας, για την ασφάλεια στην εργασία. Σας ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι, και θερμά συλλαλητήρια στην οικογένεια. Να εκφράσουμε εκ μέρους των αυτεργατικών σωματείων της ΠΕΜΕΝ, του Στέφανσον, των Μαγείρων και των Ρημουλκών την αλληλεγγύη μας στον απεργιακό αγώνα των εργατών της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. Να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του νεκρού εργάτη και να ευχηθούμε και καλή ανάρρωση στους δύο τραυματισμένους εργαζόμενους. Το «Πάμε και όπου βγει» δεν ακούστηκε μόνο με αφορμή το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Επιβεβαιώνεται καθημερινά σε κάθε χώρο δουλειάς και επιβεβαιώνεται γιατί είναι η ίδια αυτή η αντιλαϊκή πολιτική που υπηρέτησαν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις με μία αρχή και ένα τέλος. Την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του κεφαλαίου, των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών. Σε αυτή την πολιτική δεν μπορούμε να μένουμε θεατές, δεν μπορεί να αγανακτούμε και να μας πλημμυρίζει η οργή μετά από κάθε ένα εργοδοτικό έγκλημα. Πρέπει να γίνουμε καθημερινά πρωταγωνιστές της ίδιας μας της ζωής, ενάντια σε αυτή την πολιτική, με οργάνωση και αγώνα, με ταξικό προσανατολισμό. Γιατί εν έτη 2023, που η επιστήμη και η τεχνολογία έχει κάνει άλματα, αλλά αυτά τα άλματα υπηρετούν τους λίγους, τους εκμεταλλευτές της ζωής μας. Αντίθετα, οι πολλοί, οι εκμεταλλευόμενοι, που από εμάς απομισούν τα κέρδη και θησαυρίζουν διαρκώς, η ζωή μας καθημερινά κινδυνεύει. Σε αυτές τις συνθήκες γαλέρας που θέλουν να οικοδομήσουν παντού με εργάτες χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, χωρίς κοινωνική ασφάλιση, χωρίς συνδικαλιστικά δικαιώματα, αλλά και πρωτίστως να υπονομεύουν διαρκώς την ασφάλεια και την προστασία της ζωής μας. Γιατί για αυτούς πάνω από τις ζωές μας είναι τα κέρδη τους και μόνο τα κέρδη τους. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό, το οποίο το καταγγείλαμε με αφορμή νεκρών αυτεργάτη στο ναυπηγείο της Ήρου. Σε αυτό το ναυπηγείο που είναι τώρα συμφερόντων της αμερικάνικης εταιρείας Onex, όπως αντίστοιχα είναι και το ναυπηγείο της Ελευσίνας. Το γνωρίζετε ότι αν πεθάνει ένας ναυτεργάτης μέσα σε ένα πλοίο με ξένη σημαία, δεν παρεμβαίνει ούτε η επιθεώρηση εργασίας, ούτε το λιμεναρχείο, γιατί θεωρείται ξένο έδαφος. Και ας έχουν και νεκρό μέσα στο πλοίο. Αναγκάστηκαν και έκαναν παρέμβαση μετά από καταγγελίες μας. Και όπως μας είπε ο ίδιος ο λιμενάρχης, αλλά και η διευθύντρια της επιθεώρησης εργασίας της Ήρου,
που κάναμε παρέμβαση, το νομοθετικό πλαίσιο μας απαγορεύει. Γιατί αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που τους το απαγορεύει και δεν μας το είπαν και δεν περιμέναμε να μας το πούν, θωρακίζει τους εφοπλιστές, θωρακίζει όλους αυτούς τους εκμεταλλευτές μας. Να, γιατί συνάδελφοι, ο αγώνας των εργατών της ζώνης δεν είναι μόνο απεργιακός αγώνας των εργατών της ζώνης. Πρέπει να γίνει υπόθεση όλων μας. Η προστασία και η ασφάλιση της ζωής μας. Το να δουλεύουμε με μισθούς που θα υπηρετούν τις ανάγκες μας. Με ασφάλιση, με γιατρούς, με σχολεία για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Εμείς θα πρέπει να γίνουμε πρωταγωνιστές καθημερινά και να καταδικάζουμε παντού αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν συνεχίζουμε και είμαστε, και επαναλαμβάνω και πάλι, αλληλέγγυοι σε αυτόν τον αγώνα των εργατών της ναύπηγης επισκευαστικής ζώνης. Να δώσουμε μια υπόσχεση όσοι είμαστε εδώ και όσοι δεν είμαστε εδώ, στη γυναίκα, τη χείρα του συναδέλφου του Γιάννη που σκοτώθηκε χτες, η οποία ζήτησε τώρα να φωνάξουμε. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο να ακουστούμε. Το ξέρουμε όλοι. Και όσοι βρεθήκανε χτες, έχουν βρεθεί σε άλλες, να το πω, έτσι περιπτώσεις, σε τόπο που υπάρχει νεκρός συνάδελφος πάνω στη δουλειά και έχουν νιώσει αυτή την κρυάδα που υπάρχει εκείνο, σε εκείνο το χώρο. Εκείνη τα παπούτσια του είναι κάτω από το φτερό ακόμα. Το λέω γιατί έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε και να μην περνάει ο καιρός, να μην περνάει ο καιρός και οι ώρες καμιά φορά και ξαναπάμε γιατί έτσι έχουμε μάθει. Δυστυχώς έτσι έχουμε μάθει. Είναι πολλοί συνάδελφοι εδώ οι οποίοι ήταν παρόντες το 2008 με τους 8 νεκρούς που βγάζαμε με τα κουταλάκια στις βούτες του συναδέλφους, που δεν υπήρχε διασώστης να πει μέσα να τους βγάλει. Οι διασώστες φοβόντουσαν να πούνε μέσα για να βγάλουν τα πτώματα, όχι να βγάλουν ζωντανούς συναδέλφους. Είχε τελειώσει η ιστορία. Ήταν πολλοί που ήταν χτες εδώ και είδανε το τι σημαίνει στην πραγματικότητα, ξαναλέω, αυτή την κρυάδα και την παγωμάρα εκείνη την ώρα. Και με αυτά πρέπει να είμαστε στο μυαλό μας και κυρίως για το γιατί γίνονται. Άρα λοιπόν είναι χρέος μας και υπόσχεση, και το λέω για όλους, έχει σημασία να ακουστεί. Η απάντησή μας και τώρα και το απόγευμα και αύριο, να ακουστεί, να φωνάξουμε, που λέει και η χείρα. Λοιπόν, ξαναλέω και κλείνω με τα εξής. 1. 10, 10 και 4 τις δεξαμενές του Βασιλιάδη στο Πειραιά. Ειδοποιούμε και όσους δεν είναι εδώ. Το απόγευμα, 6,5 ώρα, 6,5 ώρα συγκέντρωση εδώ, στην πύλη. Πρέπει όλο το πέραμα, τουλάχιστον το απόγευμα, όλο το πέραμα, να καταλάβει όσοι δεν ξέρουνε, γιατί οι περισσότεροι ξέρουνε, τι έγινε και τι σημαίνει, να το πούμε και αυτό, γιατί πέρα τα λέμε κιόλα. Το που είπε χτες ο Μητσοτάκης, εγώ λέει στο πέραμα πήρα 38%. Πρώτη φορά λέει βγήκε η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Γιατί λέει, γιατί οι εργαζόμενοι λέει έχουν δουλειά και είναι ευχαριστημένοι. Το λέω να τα έχουμε όλα υπόψη μας, γιατί περνάνε και στον τούκο καμιά φορά. Τώρα εκλογές έχουμε. Λοιπόν, πρέπει να μάθει και όλο το πέραμα, όσοι δεν το ξέρουν, το τι έγινε χτες, το τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Και κυρίως το πώς πρέπει εμείς να αντιδράσουμε.